Επειδή είστε ένας άνθρωπος που υπηρετεί την παιδεία από κυβερνητική θέση, δεν έχετε την αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχετε το χαρτοφυλάκιο της τριτοβάθμιας, όμως θα ήταν ατόπιμα να μην σας ρωτήσω και να μην σας ζητήσω να σχολιάσετε το γεγονός ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουμε συρροή κρουσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, σε δημοτικά σχολεία, αλλά και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για 6 κρούσματα σε λίγες ώρες, για ένα δημοτικό σχολείο που έχει κατεβάσει ρολά και για 4 σχολικά τμήματα τα οποία έχουν τεθεί σε καραντίνα. Θα ήθελα το σχολείο σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, όχι μόνο από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και από την πλευρά των γονέων. Ναι, ζούμε σε μια πανδημία και άρα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε σε αυτή. Και η λειτουργία των σχολείων, των σχολικών δομών σε όλες τις βαθμίδες γίνεται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία έχουν υποδείξει οι ειδικοί, οι επιδημιολόγοι και ο ΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόσφατα βγήκε μια υπουργική απόφαση που χαρακτηρίζει τη χώρα, του κάθε νομό της χώρας, την κάθε ενότητα, σε μια κατάσταση κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και ανάλογα προσαρμόζονται τα πρωτόκολλα, ανάλογα κλείνουν δομές, αν χρειαστεί, αν υπάρχουν κρούσματα και επομένως όλα όσα γίνονται, γίνονται με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε. Να πω εδώ ότι μετά από ένα μήνα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, είναι φυσικά αναπόφευκτο ότι θα παρατηρήσουμε κρούσματα παντού, όπως παρατηρούμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής, σε όλους τους τομείς οικονομίας. Απλά ο αριθμός των αιθουσών που έχουν κλείσει ή ο αριθμός των σχολικών μονάδων είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι το σχολείο αυτό που εξαπλώνει τον ιό. Είναι ένας πολύ ασφαλής χώρος στο σχολείο, αν κλείνουμε, όπως είπα, από τα ποσοστά των αιθουσών και των μονάδων που είναι κλειστές, που είναι κάτω από ένα της χιλίες. Αλλά όπως υπάρχει η εξάπλωση του ιού σε όλο την σε όλη την κοινωνία θα παρατηρηθούν κρούσματα και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι αναπόφευκτο αυτό.